συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, όλοι και όλες ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ σήμερα. Σήμερα είμαστε εδώ για την Κυριακή, που δολοφονήθηκε μόλις στα 28 της χρόνια από τον πρώην σύντροφό της, λίγα μέτρα δίπλα από την αστυνομία, στην οποία λίγα λεπτά πριν είχε αναζητήσει βοήθεια. Είμαστε εδώ γεμάτοι οργή, γιατί μια ακόμα ανθρώπινη ζωή χάθηκε, ενώ θα μπορούσε να έχει σωθεί. Πόσες ακόμα ζωές, δικές μας ζωές, θα προσθεθούν ακόμα κάθε μέρα στο λογαριασμό αίματος που μετράμε. Την Κυριακή τη σκότωσε με μαχαιριές ο πρώην σύντροφός της. Ναι, έτσι είναι. Μάλιστα, ήταν γνωστός στις αρχές. Η ίδια η κοπέλα τον είχε καταγγείλει το 2020 για βιασμό και ξυλοδαρμό. Και όμως, έξω από το αστυνομικό τμήμα, έτσι απλά τη σκότωσε. Και τη σκότωσε ακριβώς χάρη στην κοινική αδιαφορία της αστυνομίας και την εγκληματική ευθύνη του κράτους. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί όταν η κοπέλα έφτασε το βράδυ της Δευτέρας φοβισμένη έξω από το αστυνομικό τμήμα, έψαχνε για το αυτονόητο, έψαχνε προστασία και δεν τη βρήκε. Βρήκε την προκλητική, την απαράδεκτη και την εξοργιστική στάση της αστυνομίας, που δεν τη συνόδευσε κανείς αστυνομικός ποτέ μέχρι το σπίτι της, δεν κινήθηκε καμία διαδικασία για τη δίωξη του δράστη, δεν της έγινε καν η απλή πρόταση να παραμείνει στο τμήμα, εκεί, σε μια καρέκλα, σε μια γωνία, μέχρι να βρεθεί διαθέσιμο περιπολικό. Που ο ειδικός φρουρός, έξω από το τμήμα, ο οποίος ήταν ο ίδιος καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δεν έκανε τίποτα την ώρα της δολοφονίας της μπροστά στα μάτια του. Όμως ξέρετε γιατί δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Γιατί όπως της απάντησε το 100, η άμεση δράση, στο οποίο πήρε τηλέφωνο επειδή η αστυνομία της το είπε, ασύλληπτο, το περιπολικό, κυρία μου, δεν είναι ταξί. Πριν καταγραφεί, μετά από ελάχιστα λεπτά, σε ζωντανή ακρόαση από το κέντρο της άμεσης δράσης, η δολοφονία της και οι τελευταίες κραγιές της. Έως εδώ. Δεν αντέχουμε άλλο με τη βαρβαρότητα. Εμείς δεν συμβιβαζόμαστε να είμαστε καθημερινά έρμεα της κρατικής αδιαφορίας και οι ζωές μας να κρέμονται από μια κλωστή, γιατί η προστασία τους δεν θεωρείται προτεραιότητα για το ίδιο το κράτος. Θα πούνε και λένε ήδη πολλά. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η ίδια η αστυνομία, δημοσιογράφοι, αναλυτές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Άλλοι τολμούν να τα ρίξουν χωρίς ντροπή στο ίδιο το θύμα και την οικογένειά της, που όπως λένε φταίει, που δεν έφυγε νωρίτερα, που ξαναγύρισε, που. Όπως φταίνε, λένε όλες οι γυναίκες θύματα που εγκλωβίζονται σε βίαιες παθογόνες σχέσεις και δεν κάνουν καταγγελία, δεν κάνουν μήνυση, δεν φεύγουν, δεν. Εμείς δεν αισθανόμαστε καμία ανάγκη να απαντήσουμε σε αυτούς τους μισάνθρωπους. Άλλοι της κυβέρνησης ή της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης, των ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, πιπηλάνε πως φταίει, λένε, η έλλειψη εκπαίδευσης των αστυνομικών. Βλέπετε όμως, τα αστυνομικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι γεμάτα με οδικίες καταστολής του κινήματος, του εργατικού, του λαϊκού, του φοιτητικού, του ριζοσπαστισμού, όπως λένε, και της διαμαρτυρίας, αλλά για την προστασία της ανθρώπινης ζωής από την πολύμορφη βία είναι εκτός ύλης το τι να κάνουνε. Άλλοι, κυρίως με τη γραμμή της ίδιας της κυβέρνησης, τα φορτώνουν όλα ακόμα μια φορά σε αποκλειστικά ανθρώπινα λάθη και λάθος χειρισμούς. Ακόμα μια φορά λοιπόν, ένα ανθρώπινο λάθος. Βαρεθήκαμε όμως αυτή την καραμέλα και να τους ενημερώσουμε πως δεν πιάνει. Ξέρετε, όταν κάτι επαναλαμβάνεται, μάλλον δεν είναι τυχαίο. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπήρχε περιπολικό του τμήματος για να βοηθήσει τη δολοφονημένη νέα γυναίκα, ενώ την επόμενη μέρα, την ώρα της πορείας που έγινε για να καταδικαστεί το περιστατικό, υπήρχαν 4 δημιουργίες ΜΑΤ. Ούτε είναι τυχαίο ότι είναι τα ΜΑΤ εδώ, σήμερα για παράδειγμα. Που κατά τη διάρκεια της μαθητικής πορείας το πρωί της Τετάρτης, οι αστυνομικοί που φρουρούσαν το τμήμα από τους μαθητές, που άφηναν ένα λουλούδι στο σημείο της δολοφονίας, ήταν πολλαπλάσιοι και σίγουρα πιο ετοιμοπόλεμοι από όσους έκαναν βάρδια τη μοιραία νύχτα. Όχι, δεν είναι τυχαίο που όπως έγραψαν τόσο εύστοχα οι μαθητές των Αγίων Αναργύρων στο πανό τους, σε κάθε μας πορεία, παντού αστυνομία, κανένας τους δεν βρέθηκε στη γυναικοκτονία.
Όχι, δεν είναι τυχαίο που όταν είναι να πληστηριαστεί το σπίτι μιας οικογένειας, ακόμα και ανθρώπων αμαία, για να το δώσουν σε τραπεζίτες και στα κοράκια των φαντς, παρατάσσονται δημιουργίες ΜΑΤ, αλλά όταν πρόκειται να προστατευτεί μια νέα γυναίκα, δεν βρίσκεται ούτε ένα περιπολικό. Ούτε είναι τυχαίο ότι μια γυναίκα περνάει ένα γολγοθά με τις μακροχρόνιες, πολυδάπανες νομικές διαδικασίες μέχρι να καταδικαστεί ο δράστης τέρας. Αλλά προχωράει γρήγορα συχνά οι απαράδεκτες καταδίκες όπως γίνεται τώρα του Προέδρου, του συνδικάτου τύπου Χάρτου στην Αττική για τη συνδικαλιστική του δράση, για το έγκλημα που έκανε ότι υπερασπίστηκε το δικαίωμα στην απεργία. Ανάμεσα σε πολλούς και πολλές που διώκονται γιατί αγωνίζονται, για παράδειγμα, είναι και η γυναίκα, πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, ως διοργανώτρια, λένε, κινητοποίησης υγειονομικών. Αντίστοιχα, το έγκλημα που διέπραξε ήταν ότι διεκδίκησε την προστασία της υγείας του λαού την περίοδο του COVID. Αυτό είναι το κράτος τους, οι κυβερνήσεις του, η δικαιοσύνη του και η αστυνομία του. Εχθρός ο λαός που αγωνίζεται για το δίκιο του, αβοήθητος ο λαός που απευθύνεται στο κράτος σε αυτό για το αυτονόητο. Σε κάθε του έκφανση επιβεβαιώνεται ξανά και ξανά πως η προστασία και η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής δεν μετράει. Κοστολογείται πολύ φθηνά. Αυτοί μετράνε, όπως φωνάζουμε συχνά, κέρδη και ζημιές, και εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Και τέρμα με τα ψέματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, πως ασχολείται, λέει, και παίρνει μέτρα για την προστασία και την πρόληψη ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Γιατί η Κυριακή δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Πριν ήταν η Γεωργία, για παράδειγμα, από τη Σαλαμίνα, που είχε καταγγείλει μέρες πριν τη δολοφονία, της βίαιη επίθεση. Έφυγε από το τμήμα, αντίστοιχα, με συστάσεις να μετακομίσει από το σπίτι της και να ενεργοποιήσει το λεγόμενο panic button, αν βρεθεί σε κίνδυνο. Δεν πρόλαβε να το πατήσει και αυτό ήτανε. Δεν τρέπονται λιγάκι που έχουν πιάσει στα σίδη, στα κανάλια και στα ραδιόφωνα και λένε το ένα ψέμα μετά το άλλο. Η νέα αυτή γυναικοκτονία επιβεβαιώνει με τραγικό τρόπο τις τραγικές ελλείψεις σε δομές για την ολόκληρη προστασία των γυναικών που υφίστανται βία και κακοποίηση, και για να μην φτάνουμε σε τέτοια οδυνηρά αποτελέσματα. Και αυτά έχουν την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά. Και να πούμε τα πράγματα όπως είναι, να πούμε αλήθεια. Η πανελλαδική γραμμή, για παράδειγμα, SOS, το 15900, που πολύ διαφημίζεται από την κυβέρνηση, λειτουργεί μόνο με 10 άτομα προσωπικό σε όλη την Ελλάδα, που δουλεύουν επί χρόνια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καλύπτοντας 24ωρη λειτουργία, 365 μέρες το χρόνο, και έχουν ελλείψεις και σε διερμηνείς. Μένουν απλήρωτοι για μήνες αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή είναι η κατάσταση και στα μόλις 44 συμβουλευτικά κέντρα που καλύπτουν τις ανάγκες 332 δήμων που έχει η χώρα μας, αλλά και στους 20 ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες. Στην Αττική αυτά τα κέντρα βρίσκονται σε 8 από τους 66 της δήμους, ενώ για όλη την περιφέρεια Αττικής των σχεδόν 2 εκατομμυρίων γυναικών υπάρχουν 3 ξενώνες με λίγες εκατοντάδες κλίνες. Αυτά είναι τα πρωτόκολλα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων. Η χρηματοδότηση των ελάχιστων δομών εξαρτάται από ευρωπαϊκό κονδύλια με ημερομηνία λήξης. Είναι απαράδεκτο γυναίκες που έχουν ανάγκη άμεση προστασία και βοήθεια να είναι στην αναμονή ακόμα και για ένα μήνα. Γιατί οι ίδιοι που κουνάνε το δάχτυλο και χωρίς ίχνος ντροπής και με τόση ευκολία παραδίδουν μαθήματα στις κακοποιημένες γυναίκες, ότι είναι ατομική τους ευθύνη να σπάσουν τη σιωπή και να φύγουν από μια βίαιη παθογόνα διαπροσωπική σχέση, είναι οι ίδιοι που δεν βγάζουν τσιμουδιά ότι το κράτος δεν έχει εξασφαλίσει το πού να πάνε αυτές οι γυναίκες, την άμεση επίγουσα φιλοξενία τους, ούτε για τις ίδιες, ούτε για τα παιδιά τους. Ούτε το εισιτήριο των ΚΔΕΛ δεν χρηματοδοτεί το κράτος για να φύγουν από την πόλη που βρίσκεται ο κακοποιητής τους. Αντίθετα, πρέπει να ολοκληρώσουν μια σειρά από ιατρικές εξετάσεις σε δημόσιες δομές υγείας, δηλαδή στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία, κέντρα υγείας, καταλαβαίνετε, για να μπορέσουν να μπουν στο ξενώνα και αν. Μέχρι τότε ζουν την ανασφάλεια για τη ζωή τη δική τους και των παιδιών τους, παραμένοντας στο βίαιο κακοποιητικό περιβάλλον. Αλλά ακόμα και όταν μια γυναίκα βρίσκει τη δύναμη, το κουράγιο και την αντοχή να καταγγείλει το δράστη τέρας, όπως έκανε η ίδια η Κυριακή, τελικά τι αντιμετωπίζει? Μια ματιά στις πρόσφατες γυναικοκτονίες αρκεί για να αναδείξει πόσο διάτρητα είναι τα πρωτόκολλα που διαφημίζει η αστυνομία.
Δράστες καταγγέλλονται, αλλά δεν εντοπίζονται στο αυτόφορο. Είναι ζήτημα ακόμα και αν αναζητούνται. Ασφαλιστικά μέτρα και περιοριστικοί όροι που επιβάλλονται δεν τηρούνται. Δίκες μετά από μήνες, εκδίκαση υποθέσεων κρατά ολόκληρα χρόνια. Και σε όλες αυτές τις διαδικασίες, που είναι μακροχρόνιες και είναι πολυδάπανες, στοιχίζουν πάρα πολλά χιλιάδες ευρώ, οι γυναίκες αλλά και οι οικογένειές τους, ακούστε τι καταγγέλουν συχνά οι οικογένειες όλων των δηλεφωνημένων γυναικών, αφήνονται χωρίς καμία νομική, ψυχολογική, κοινωνική στήριξη και προστασία. Τελικά, η όποια ευαισθησία της κάθε κυβέρνησης για τα μέτρα αντιμετώπισης της βίας αρχίζει και τελειώνει στα όρια της αντοχής της οικονομίας. Λογαριάζεται με το κριτήριο του κόστους για το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Με το ζόρι εξασφάλισαν για 8 ολόκληρα χρόνια, από το 2015 μέχρι το 2023, τη χρηματοδότηση αυτών των δομών που λέγαμε παραπάνω, με λιγότερο από 1,5 εκατομμύριο ευρώ για 8 χρόνια. Την ίδια στιγμή που δίνουν λεφτά με το τσουβάλι για τις πολεμικές ανάγκες του ΝΑΤΟ, για τον οπλισμό στην Ουκρανία, για την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, που έχει στοιχήσει τη ζωή και σε χιλιάδες γυναίκες και παιδιά. Λοιπόν, εμείς πάμε κόντρα σε αυτή την πολιτική, πάμε κόντρα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σε όλες τις κυβερνήσεις που κινούνται στις ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λογαριάζουν πόσο κοστίζει στο κράτος και στην οικονομία τους η βία κατά των γυναικών. Γιατί αυτοί όλοι τους κοστολογούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σε 286 δις ευρώ το χρόνο τη χασούρα τους, όταν οι γυναίκες κοστολογούν να χάσουν ακόμα και τη ζωή τους και λένε δεν τα έχουμε. Δεν μπορούμε να χωνέψουμε ότι υπολογίζουν το κόστος για το σάπιο κράτος τους και τους επιχειρηματικούς κολοσσούς από τα αυτονόητα. Δηλαδή την κρατική ευθύνη μια γυναίκα που έχει κακοποιηθεί να έχει περίθαλψη υγειονομική, να έχει δωρεάν στήριξη υπηρεσίες προστασίας για την ίδια και τα παιδιά της. Φτάνουν να μετράνε στις έρευνές τους πόσο κοστίζει η χαμηλή παραγωγικότητα της κακοποιημένης γυναίκας και οι χαμένες μέρες εργασίας. Τέτοια αθλειότητα. Μάλιστα, το μικρότερο κόστος σε ευρώ στους πίνακές τους έχει γυναικοκτονία. Δηλαδή η ίδια η αφαίρεση της ζωής της γυναίκας. Αυτοί είναι όλοι τους, γιατί αυτοί είναι οι πολιτικοί που περασπίζονται και ακολουθούν. Όλα αυτά πλήρωσε τελικά με την ίδια της τη ζωή η Κυριακή. Αυτή που όπως λέμε και στο πανό μας η Κυριακή είναι ήταν μία από εμάς. Και γι' αυτό απαιτούμε και θα φροντίσουμε και με τους αγώνες μας να διερευνηθούν όλες οι αιτίες και οι ευθύνες όλων των υπευθύνων. Να αποδοθούν οι κατάλληλες ποινές. Απαιτούμε ο ίδιος ο δολοφόνος να έχει παραδειγματική τιμωρία. Απαιτούμε να αυστηροποιηθεί εδώ και τώρα το ποινικό πλαίσιο, η ποινική μεταχείριση των εγκλημάτων βίας κατά των γυναικών σε κάθε μορφή τους. Ταυτόχρονα όμως μαζί με όλα αυτά, ξέρουμε καλά πως πρέπει να παλέψουμε για να εξασφαλιστούν εκείνοι οικονομικοί, κοινωνικοί παράγοντες, ώστε οι γυναίκες να έχουν τη δυνατότητα να μπεγκλωβίζονται από παθογόνες τέτοιου είδους σχέσεις. Να μην βρίσκονται ανασφαλείς εκτεθειμένες σε πιέσεις, εκβιασμούς και κινδύνους. Γι' αυτό διεκδικούμε μέσα από τα εργατικά σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, τα μαθητικά συμβούλια, μέσα από τους συλλόγους γυναικών της ΟΓΕ, άμεσα μέτρα για την ολόκληρη προστασία των γυναικών από την πολύμορφη βία. Συγκεκριμένα, εκτεταμένο δίκτυο δημόσιων και δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών, κέντρων, στελεχωμένων με εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό, με γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δημόσιο και δωρεάν δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας, υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών με επίκεντρο τη γειτονιά. Στελέχωση των σχολείων και των πανεπιστημίων με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό, που έγκαιρα θα εντοπίζει και θα αντιμετωπίζει και φαινόμενα βίας και ενδοοικογενειακής. Ενημερωτικά προγράμματα σε σχολεία και σχολές, στους χώρους κατάρτισης, από επιστημονικούς κρατικούς φορείς. Ολόπλευρη, οικονομική, νομική, συμβουλευτική στήριξη των παιδιών, των οικογενειών, των δολοφονημένων γυναικών με ευθύνη του κράτους. Για την Κυριακή λοιπόν και για την κάθε Κυριακή, απέναντι στη δυσοδεία, η μόνη ανάσα βρίσκεται στην αγωνιστική διεκδίκηση και αλληλεγγύη, όπως εκφράστηκε στις γειτονιές των Αγίων Αναργύρων, πιο πριν στις γειτονιές των Κολωνών και στα Σεπόλια, με αφορμή το βιασμό και τη σεξουαλική εκμετάλλευση της 12χρονης κοπέλας. Το σύνθημα «Σάπιες αξίες, σάπια ιδανικά, φρικιαστικά εγκλήματα το σύστημα γεννά» είναι οδηγός για τη δράση μας. Απέναντι στο σάπιο οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο που γεννά τους δράστες τέρατα. Για να ξεριζώσουμε το αγκάθι της εκμετάλλευσης, της βίας, της γυναικείας ανισοτιμίας. Ο Μενέλαος Λουντέμις είχε γράψει:
Πώς μπορείς να ζεις σε έναν κόσμο με τόση αδικία και να μην το ξεφωνίζεις κάθε ώρα, κάθε μέρα? Φυσικά, αν θέλεις, μπορείς να μείνεις ήσυχος, να κοιτάξεις τον εαυτούλη σου. Μα τότε, πώς θα έχεις το δικαίωμα να λέγεσαι άνθρωπος? Όσες και όσες είμαστε σήμερα εδώ, αλλά και χιλιάδες ακόμα σε κάθε μεριά της χώρας μας που συγκλονιστήκαμε, οργιστήκαμε και είπαμε ως εδώ, που θέλουμε να έχουμε και έχουμε το δικαίωμα να λεγόμαστε άνθρωποι, δίνουμε μια υπόσχεση. Όπου βρισκόμαστε, χτίζουμε εμείς, με το συλλογικό μας αγώνα, τη στάση και τη δράση μας, πραγματική ασπίδα προστασίας απέναντι στην πολύμορφη βία. Για να δίνουμε θάρρος, να δίνουμε αντοχή και δύναμη σε κάθε γυναίκα, σε κάθε άνθρωπο να παλέψει μαχητικά να αλλάξει τη ζωή του. Κάθε νέα και νέος που ασφικτιά από τη δυσοδεία της απείλας του καπιταλιστικού συστήματος, που κοστολογεί και αντιμετωπίζει τόσο κοινικά την ανθρώπινη ζωή, να κάνει την οργή και την αγανάκτησή του δύναμη ανατροπής.